12 κρούσματα σπάνιου είδους μετάλλαξης κορονοϊού στο νησί, τα οποία ομαδοποιούνται σε 4 διαφορετικές ηρωές, εντόπισε το Ιολογικό Εργαστήριο της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης, σημαίνοντας συναγερμό στις υγειονομικές αρχές. Τα δείγματα που παρελήφθησαν από το Ιολογικό Εργαστήριο προέρχονται από 3 κέντρα αναφοράς, στον Εσταυρωμένο, τη Βιάνο και το Βενιζέλιο, και εντοπίζονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Είναι η πρώτη φορά που ανιχνεύεται στη χώρα μας και βρέθηκε να υπάρχει στην Κρήτη. Mm-hmm. Έχει ένα συνδυασμό μεταλλάξεων σε διάφορα σημεία του γονιδιώματος. Αυτό που μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα είναι μια μετάλλαξη πάνω στην πρωτεΐνη της ακίδας. Είναι η γνωστή πρωτεΐνη που στοχεύει το εμβόλιο για να παρεμποδίσει τη δράση του ιού. Mm-hmm. Η μετάλλαξη αυτή είναι κοινή και σε άλλα στελέχη, όπως το στέλεχος της Βραζιλίας ή το στέλεχος της Νοτίου Αφρικής. Δεν μας προκαλεί ιδιαίτερη εντύπωση το γεγονός αυτό. Το πιο εντυπωσιακό είναι ότι βρέθηκε στην Κρήτη χωρίς να, μέχρι στιγμής τουλάχιστον, να φαίνεται να υπάρχει ιστορικό ταξιδιού. Η ιχνηλάτιση των επαφών των συγκεκριμένων κρούσματων βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και προωθείται ως προτεραιότητα για την πολιτική προστασία. Τα κρούσματα της μετάλλαξης έχουν ανιχνευτεί σε πολίτες της Κρήτης και όχι τουρίστες, και κατά συνέπεια αναζητείται ο τρόπος με τον οποίο έχει διαδοθεί το συγκεκριμένο στέλεχος, το οποίο ως τώρα είχε εντοπιστεί στη Ρωσία και την Νορβηγία, όπως εξηγεί στην Κρήτη TV ο καθηγητής ιολογίας Γιώργος Ουρβίνος. Πρόκειται για ένα στέλεχος το οποίο δεν είναι ιδιαίτερα συχνό σε παγκόσμια κλίμακα, και το εντυπωσιακό είναι ότι βρέθηκε στην Κρήτη χωρίς να υπάρχει ιστορικό ταξιδιού, όπως δηλώνει στην Κρήτη TV ο κύριος Σουρβίνος. Έχουμε δεχτεί ήδη δείγματα επαφών των πρώτων κρουσμάτων και έχουμε κάποια αποτελέσματα τα οποία δείχνουν ότι υπάρχουν ενδείξεις και για επιπλέον θετικά δείγματα, όμως δεν μπορεί να γίνει καμία επίσημη ενημέρωση αν δεν έχουμε τα αποτελέσματα από την πλήρη γονιδιωματική ανάλυση, όπως αυτή προκύπτει από το Εθνικό Δίκτυο Γονιδιωματικής Επιτήρησης. Το συγκεκριμένο στέλεχος εμφανίζει 2 μεταλλάξεις στην πρωτεΐνη ακίδα του ιού και για την ώρα, εάν δεν υπάρξει εξελιγμένη γονιδιακή ανάλυση, δεν μπορεί να αποκλειστεί η κάλυψη αυτού του νέου σπάνιου μεταλλαγμένου στελέχους από τα εμβόλια, ούτε όμως και να επιβεβαιωθεί. Γι' αυτό και εξετάζεται το ενδεχόμενο τα δείγματα να σταλούν στο ειδικό εργαστήριο του ECDC προκειμένου να γίνει η γονιδιωματική ανάλυση με τη λήψη ορού από τους εμβολιασμένους πολίτες, προκειμένου να φανεί αντιστοιχεία, μια διαδικασία η οποία είναι ιδιαίτερα χρονοβόρα. Φαίνεται ότι καλύπτεται αυτή η συγκεκριμένη μετάλλαξη και δεν φαίνεται να σχετίζεται με αυξημένη επιθετικότητα. Αυτό που έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον να μελετήσει κανείς είναι κατά πόσον έχει άλλα χαρακτηριστικά, όπως αυτό που μας απασχολεί κυρίως είναι αυξημένη μεταδοτικότητα. Αναλύοντας την υπάρχουσα επιδημιολογική κατάσταση στην Κρήτη, ο ίδιος επισημαίνει ότι υπάρχει καθοδική πορεία, όμως προκαλεί ανησυχία το γεγονός του αργού ρυθμού μείωσης της μεταδοτικότητας του ιού, σε συνδυασμό με τις αυξητικές τάσεις σε περιοχές όπως τα Χανιά, το Ρέθυμνο και την Ενδοχώρα του Ηρακλείου. Ο ίδιος υπογραμμίζει την αναγκαιότητα εμβολιασμού, χρήσης μάσκας και τήρησης των μέτρων. Δείχνουν τάσεις αυξητικές, όπως τα Χανιά, mm-hmm. όπως περιοχές του Ρεθύμνου, όπως περιοχές της Ενδοχώρας του Ηρακλείου. Υπάρχουν ακόμα σπίθες, υπάρχει ιός μέσα στην κοινότητα και κυκλοφορεί. Και αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε ποτέ.